περπατώντας αμέρινος δίπλα σε ένα μελισσοκομείο, ποιο θα ήταν το τέλειο κόλπο ώστε να αποφύγουμε ένα ισχυρό τσίμπημα μέλισσας? Όταν βρίσκεσαι δίπλα σε χιλιάδες μέλισσες, τότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνα. Είναι σχεδόν σοκαριστικό ότι ακόμη και ένα τσίμπημα από αυτές τις μέλισσες μπορεί να προκαλέσει ακραία συμπτώματα στον ανθρώπινο οργανισμό και να χάσει τη ζωή του από αλλεργικό σοκ. Γεια σας παιδιά, βρίσκομαι δίπλα σε ένα μελίσι, βλέπετε τις μέλισσες που κινούνται και σήμερα θα μάθουμε το νούμερο ένα κόλπο που μπορούμε να γλιτώσουμε από τσίμπημα μέλισσας. Πόσο επικίνδυνες μπορούν να γίνουν οι μέλισσες όταν τις πλησιάζουμε πάρα πολύ κοντά? Βλέπετε το χέρι μου που βρίσκεται πάνω από ένα ολόκληρο σμήνος και αυτή τη στιγμή έχω ακουμπήσει τις μέλισσες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μου επιτίθεται μία μέλισσα. Μία κίνηση για να υποταχθούμε στη μέλισσα είναι να σκύψουμε κάτω. Δείτε τι κάνω τώρα για να γλιτώσω από τη μέλισσα. Παρακολουθήστε με πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά. Κάθομαι ακίνητος και έχω κρύψει το πρόσωπό μου όσο πιο καλά μπορώ. Στόχος είναι να μείνεις ακίνητος όπως κάθομαι εγώ τώρα. Ξέρω, γελάτε με αυτό που βλέπετε, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να γλιτώσεις από το τσίμπημα μίας μέλισσας. Μίας πολύ επιθετικής μέλισσας, η οποία επιμένει γύρω μου. Εσείς δεν τη βλέπετε, εγώ την ακούω πάρα πολύ έντονα όμως. Πρέπει να σκύψεις όσο γίνεται πιο κάτω. Η μέλισσα, παιδιά, μόλις τώρα έφυγε, εφόσον έσκυψα και μείωσα τον ρυθμό της αναπνοής. Όταν μειώνεις τον χνότο σου, η μέλισσα σταματάει να σε εντοπίζει και τώρα μπορείς να φύγεις άφοβα. Να ξέρετε ότι μια μέλισσα που επιτίθεται είναι πολύ πιθανό να ξαναέρθει, αλλά αυτός είναι ο μόνος τρόπος να γλιτώσεις. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αν κάνεις το λάθος και την σκοτώσεις, τότε θα σε κυνηγάνε και οι φερομόνες του κινδύνου, του συναγερμού. Κάτι που σημαίνει ότι όλες οι υπόλοιπες μέλισσες θα γνωρίζουν ότι τη σκότωσες και θα σου επιτεθούν. Οι μέλισσες που βλέπετε και αυτή τη στιγμή στο χέρι μου είναι ένα από τα πιο επιθετικά είδη και μπορεί να αποθήσει πολύ μεγάλους εχθρούς χρησιμοποιώντας το κεντρί της. Όταν εμείς λοιπόν περπατάμε γύρω από τις κυψέλες, οι μέλισσες μπορεί να αναστατωθούν χωρίς να τους κάνουμε τίποτα πολλές φορές. Έχουν αισθητήρες σε τριχίδια εξαπλωμένα σε ολόκληρό τους στο σώμα, με αποτέλεσμα να αντιλαμβάνονται τον εχθρό πανεύκολα γύρω τους. Έτσι, μια μέλισσα όταν θέλει να μας επιτεθεί, έχουμε ήδη στιγματιστεί και έχει δοθεί συναγερμός από ολόκληρο το μελίσι και πολλές φορές μας επιτίθεται συντονισμένα, ειδικά αν το πειράξουμε. Ένα μεγάλο μυστικό για την αποφυγή επιθέσεων μελισσών είναι να μεταφράσουμε τον τρόπο που επιτίθονται. Αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι χωρίς μάσκα, είμαι πάρα πολύ φοβισμένος. Βλέπετε ότι κλείνω τα μάτια μου, γιατί το μελίσι μερικές φορές μπορεί να γίνει επιθετικό ανά πάσα στιγμή. Πολλές φορές ένας από τους νούμερο ένα τρόπους να επιτεθεί στον άνθρωπο είναι βλέποντας τη θερμότητα και την αναπνοή, τον χνότο μας δηλαδή. Έχουν έναν πανέξυπνο τρόπο να το εντοπίζουν εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Περπατώντας λοιπόν κάποιος δίπλα σε κυψέλες, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στις κινήσεις του. Να είναι ήρεμος, να μην κάνει απότομα και προς Θεού να μην ακουμπήσει για κανένα λόγο το μελίσι. Χωρίς χρήση καπνού, οι μέλισσες μπορούν να γίνουν πολύ επιθετικές και να ορμήσουν πάνω σε όποιον τις πειράξει. Οι επιστήμονες λένε ότι οι μέλισσες έχουν έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να αντιλαμβάνονται τις κινήσεις. Δηλαδή, όταν εμείς κουνιόμαστε και κάνουμε τρελά με τα χέρια μας, με τα πόδια μας κλπ. Κλπ. Ή τρέχουμε, οι μέλισσες το αντιλαμβάνονται. Πρώτο μυστικό, όταν θες να περπατήσεις δίπλα σε μελίσια, σε ένα μονοπάτι, σε ένα δρόμο ή οτιδήποτε βρίσκεται κοντά τους, θα πρέπει να μην περπατήσεις για κανένα λόγο μπροστά από τις εισόδους. Για παράδειγμα, εδώ που βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή είναι η πιο επικίνδυνη θέση. Θα πρέπει να πάμε από την πίσω πλευρά, δηλαδή εδώ που δεν περνάνε οι μελισσούλες για να μπουν μέσα στο μελίσι τους, άρα δεν μπορούν και να μας εντοπίσουν εύκολα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι οι θάμνοι με έχουν σώσει εδώ στο μελισσοκομείο. Όταν ένα μελίσι μας επιτεθεί ή μία μέλισσα, ένας πανεύκολος τρόπος να γλιτώσουμε είναι να τρέξουμε γρήγορα
σε ένα μέρος που δεν μπορούν να μας εντοπίσουν εύκολα οι μελισσούλες. Εδώ για παράδειγμα που βρίσκομαι στο θάμνο, οι μέλισσες δύσκολα θα σε εντοπίσουν και αν χωθείς μέσα, τότε δεν σε βρίσκουν με τίποτα. Ίσως είναι ό,τι πιο αποτελεσματικό ακόμα και από το νερό, παιδιά, δηλαδή να μπει κάποιος μέσα στη θάλασσα. Όταν επιτίθεται ένα μελίσι, τρέχεις. Μπορεί όμως το τρέξιμο να σε σώσει από την επίθεση ενός μελισσιού? Η απάντηση είναι όχι, γιατί οι μέλισσες μπορούν να σε κυνηγήσουν πολύ μακριά. Και αυτό ήταν το super duper βιντεάκι που ήθελα να σας φτιάξω. Κάτι πολύ γρήγορο αλλά πολύ χρήσιμο για όσους έχετε πρόβλημα όταν σας κυνηγάνε μελισσούλες. Αυτά λοιπόν, παιδιά, σας χαιρετώ, καλή συνέχεια.